Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ας μην παίζουμε σκιώδη παιχνίδια με το μέλλον της Ελλάδας. Σε σημερινό του άρθρο του Financial Times, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί απορρίπτει τα επιχειρήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανάγκη περικοπών στις συντάξεις και το αφορολόγητο, ξεκαθαρίζοντας πως οι Έλληνες ήδη υπερφορολογούνται και οι συντάξεις τους υπολείπονται των Γερμανικών. Πολλά τα μέτωπα λοιπόν που καλείται πλέον να κλείσει η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας να παγώσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους και την εισήγηση των θεσμών από την Αθήνα πως οι παροχές προς τους χαμηλούς συνταξιούχους παραβιάζουν το πρόγραμμα. Οι διαπραγματεύσεις για την δεύτερη αξιολόγηση συνεχίζονται, κρίσιμες επαφές για τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σήμερα στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Από μέρα σε μέρα αναμένεται η εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που θα ορίζει το νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 1,5 εκατομμυρίου επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, καθώς μένουν μόλις 2 εβδομάδες για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, βόρειος δεσμός όλα τα πιθανά σενάρια. Διακόπη οριστικά με στόχο να συνεδριάσει εκ νέου αύριο Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς για τον ορισμό του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά και την εμπλοκή που παρουσιάστηκε την τελευταία στιγμή για δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το Γενικό Δίκη Τιμών να κυμαίνει σε 609,86 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,67%. Τις τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.